Γεια σας παιδιάς, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μαζί μου έχω την Μπόμπισκ. Γεια σου Μπόμπισκ. Αυτή εδώ είναι... Πού πας, έλα εδώ, έλα εδώ. Αυτή εδώ είναι η Μπουμπού, το σκυλάκι μου. Είναι 12 χρονών, εγώ τη φωνάζω Μπόμπισκ. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία που αφορά την Μπόμπισκ. Να ξεκινήσουμε Μπόμπισκ, τι θες να φύγεις, έλα εδώ. Κάτσε κάτω γαμώτο. Αυτό εδώ το σκυλάκι που βλέπετε, μην το βλέπετε έτσι γλυκούλι και καλούλι, είναι πάρα πολύ φωνακλού. Γαυγίζει όλη την ώρα. Έχουμε κάνει τα πάντα για να μην γαυγίζει, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, έχουμε στη γειτονιά μας έναν γείτονα, ο οποίος δεν το λες και από τους καλύτερους γείτονες, αλλά θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Επειδή όπως σας είπα και πριν γαυγίζει συνέχεια η Μπουμπού, αυτός είχε μεγάλο θέμα, τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Ποτέ όμως η Μπουμπού δεν γαύγιζε ώρες κοινής ησυχίας. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο κνευριστική όταν γαυγίζει, το παραδέχομαι. Αλλά τι να κάνουμε, σκυλί είναι. Στην τελική θα γαυγίσει. Τι άλλο να κάνουμε πια. Τέλος πάντων, και κάθε φορά που γαύγιζε, μας κοίταγε καλά-καλά αυτός. Μένει ακριβώς απέναντί μας. Μας κοίταζε καλά-καλά. Με τον καιρό άρχισε να μας προειδοποιεί. Να μας λέει τι θα γίνει, τι το ένα, τι το άλλο. Εμείς δεν δίναμε σημασία, γιατί ήταν και πάρα πολύ αγενής. Ο τρόπος του ήταν απαράδεκτος. Τέλος πάντων, μια μέρα που είχε πάει η μητέρα μου με τη γιαγιά μου, την Τουτούλα, στο σούπερ μάρκετ, έτσι όπως γίνεται το αυτοκίνητο, και ήταν αυτός εκεί πέρα, έξω από το σπίτι του, έλα εδώ. Της κάνει, ακούστε κυρίες, μου λέει, μαζέψτε το ποντίκι σας. Το ποντίκι μας. Γιατί λέει, θα σας φέρω την αστυνομία. Άκου εκεί ποντίκι, να πει, τι μπόμπες μου. Καλά, συγγνώμη. Πού πας? Έφυγε. Θα συνεχίσω μόνος μου το story. Μισό, να τις ανοίξω να φύγει. Πού είχαμε ήδη? Α, ναι, μισό. Λέει, θα σας φέρω την αστυνομία. Και λέει, μάνα μου, δεν πάει να φέρεις και τον πάπα. Έτσι ακριβώς του απάντησε. Και σηκώνεται και φεύγει. Κουέιν. Τέλος πάντων, μετά από 2 μέρες, όντως χτυπάει το κουδούνι, παιδιά, και έφερε την αστυνομία. Η μάνα μου φοβότανε λίγο, γιατί αυτός έχει γνωστούς στην αστυνομία και ψιλοφοβότανε. Αλλά για να είναι καλυμμένη η μητέρα μου, μπήκε στο ίντερνετ και διάβασε την νομοθεσία που έχει να κάνει με τα σκυλιά και τις ώρες κοινής ησυχίας κτλ. Και διάβασε στο ίντερνετ ότι απαγορεύεται να το έχεις έξω στο μπαλκόνι και να γαυγίζει τις ώρες κοινής ησυχίας, δηλαδή μεσημέρι και βράδυ. Και τι άλλο έλεγε, να θυμηθώ, και ότι απαγορεύεται να το έχεις στο μπαλκόνι να μένει έξω, ή σε ταράτσα, σε κοινόχρηστους χώρους δηλαδή. Τέλος πάντων, χτυπάει το κουδούνι που λέτε, ανεβαίνει ο αστυνομικός επάνω, επειδή τον είχε στείλει αυτός που είχε γνωστός που σας είπα, ήρθε πολύ ψαρωτικός ο αστυνομικός και λέει στη μητέρα μου: «Δεν γίνει», λέει, «κυρία μου, ο κύριος μας κάλεσε γιατί είχα βγει στο σκυλί σας». Και λέει: «Γνωρίζετε», λέει, «την νομοθεσία». Και λέει: «Μάνα μου, βεβαίως τη γνωρίζω την νομοθεσία. Σκυλί έχω. Το είχε διαβάσει από πριν η μάνα μου, κάτι ήξερε». Και λέει: «Εγώ ώρες κοινής ησυχίας δεν το βγάζω έξω το σκυλί. Και ούτε μένει έξω, στο μπαλκόνι και σε ταράτσες. Μένει μέσα στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου κοιμάται», λέει, «κύριος». Την κοιτάει ο αστυνομικός και της κάνει, αφού κατάλαβε ότι δεν θα τα καταφέρει, της κάνει: «Κυρία μου, λυπάμαι, αλλά έχετε μπλέξει», της λέει, «με αυτόν εδώ πέρα, απέναντι». «Κάνει, μάνα μου, κάτι έχω καταλάβει», του λέει. «Οπότε», λέει, «προσέχτε, όσο μπορείτε», λέει, «να την μαζεύετε». Λέει: «Μάνα μου, όχι, με συγχωρείτε», λέει, «δεν θα κάνω τίποτα τέτοιο. Εγώ, όταν πρέπει, θα την βγάζω στο μπαλκόνι. Τελεία και παύλα. Ας γαυγίζει όσο θέλει. Σκυλή είναι. Τις ώρες κοινής ησυχίας θα την βάζω μέσα». Νευρίασε η μάνα μου, γι' αυτό το είπε και όλα αυτά. Και λέει ο αστυνομικός: «Ναι, το ξέρω, δίκιο έχετε, αλλά έχετε μπλέξει με αυτόν». Και λέει ο αστυνομικός στη μητέρα μου: «Να προσέχετε, λέει, μην σας κάνει καμιά μήνυση και σας φέρει το υγειονομικό κτλ». Και λέει: «Μάνα μου, ας μου φέρει ό,τι θέλει, σιγά μη φοβηθώ». Queen η μάνα. Και έτσι φεύγει ο αστυνομικός και βγαίνει η μητέρα μου στο μπαλκόνι. Και είχε βγει όλη η γειτονιά έξω, όλοι, κουτσομπόλιδες. Καταλαβαίνετε η γειτονιά πόσο κουτσομπόλιδες είναι, ας μην ανοίξω το στόμα μου. Και αυτός να ήταν απέναντι, να κάθεται κάτω έξω από την πόρτα του και να μας κοιτάει και να γελάει ηρωνικά. «Τι λες ρε μαλάκα που θα κοιτάς εμένα ηρωνικά?» Όταν είδε η μητέρα μου όλους αυτούς έξω, από τα νεύρα της την πιάσαν και τα κλάματα. Ελπίζω να μην την είδε κανείς, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Έσκασα, συγγνώμη, το βγάζω. Βάζει τα κλάματα και κατεβάζει την τέντα. Γιατί λέει: «Κάτσε ρε φίλε, θα μας κοιτάει και όλη η γειτονιά. Ας κατεβάσω την τέντα». Και γυρνάει την πλάτη της και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Από τότε λοιπόν η μητέρα μου, επίτηδες όταν τον έβλεπε, την άφηνε την Μπουμπού να γαυγίζει ακόμα περισσότερο. Καλά έκανε, μπράβο ρε μάνα. Από όσο θυμάμαι εγώ, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, όταν έγινε αυτό το σκηνικό,
Πρέπει να είχα βάλει και εγώ τα κλάματα. Ήμουνα και μικρούλη σε εκείνο το χρόνο. Πρέπει να είχα βάλει τα κλάματα κι εγώ και να είχα φύγει από το σπίτι και να είχα πάει μια βόλτα γύρω σε μια άλλη γειτονιά. Και να ξεσπάσω λογικά. Δεν θυμάμαι κιόλα, αλλά πόσο θυμάμαι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό συνεχίστηκε δηλαδή. Συνεχίστηκε να μας κοιτάει, να. Είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Έχει να τα βάλει με το τσεντήρι εδώ πέρα. Και μετά από 2 χρόνια, αυτός εκεί στο χαβά του, 2 χρόνια μετά, βλέπει τη μάνα μου πάλι έξω που έβγαινε από το αυτοκίνητο και της κάνει, θα πάθεις, λέει, μεγάλο κακό, της λέει, θα σου σπάσω τα νεύρα, κάπως έτσι στο είπε, δεν το θυμάμαι κι εγώ ακριβώς, λέει, θα σου βάλω τέρμα της μουσικής. Η μάνα μου δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι έλεγε αυτός, γιατί μυρμύριζε όλη την ώρα, μπυρ μόνος του. Τέλος πάντων, δεν έδωσε και πολύ σημασία η μάνα μου, ανεβαίνει σπίτι. Και μετά από 2 ώρες, παιδιά, τι έκανε ο άνθρωπος? Έβγαλε τα ηχεία στο μπαλκόνι του, τα ηχεία, το ηχοσύστημα δηλαδή, και έβαλε τέρμα τη μουσική για να μας ενοχλήσει και καλά. Ανένα δυνατόν, εγκουέν! Τέλος πάντων, και έβαζε ροκ, τέρμα τώρα η μουσική σε όλη τη γειτονιά, ποια γειτονιά, στις παραδίπλα γειτονιές ακούγονται. Και έβαζε τέρμα τη μουσική ροκ, σιγά που μας ένιωσε εμάς, πολύ που μας σκότισε. Τέλος πάντων, και έχουμε έναν άλλο γείτονα τώρα, λίγο πιο δίπλα από εδώ πέρα, που αυτή είναι λίγο φίλη μεταξύ του και γενικά αυτός μπλέκεται με όλη τη γειτονιά. Και αρχίζει και του φωνάζει, δεν λέω και όνομα, τάδε, χαμήλωσε τη μουσική, ρε! Αυτός όμως, ακούστε πόσο πονηρός ήταν, επειδή αυτός ήξερε τη μουσική ακούει ο άλλος ο γείτονας, λέει, κάτσε, λέει, θα βάλω λαϊκά που του αρέσουν για να μην έχει θέμα. Και ό,τι σπουδαία το γύρισε μετά στο λαϊκό, και ο άλλος γείτονας δεν είχε θέμα, την έβρισκε. Είδε ότι δεν μας ένιωξε και πάλι. Και τελείωσε κι αυτό. Έριξε τη μουσική, έπεσε όμως για ώρες, δηλαδή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Δεν άντεξε άλλο, σκεφτό στα τύμπανά του. Ξέχασα να σας πω ότι όταν της μίλησε ο γείτονας απέναντι της μητέρας μου και της λέω ότι θα σας κάνω αυτό με τη μουσική, γυρνάει η μάνα μου και του λέει, σε εμένα, του λέει, δεν θα ξαναπευθύνεις το λόγο, του λέει. Queen, mother, queen. Θα ξαναπευθύνεις, λέει, σε εμένα το λόγο. Και γυρνάει τον γκόλο της και φεύγει η μάνα μου. Και αυτός από τα νεύρα του μπαίνει μέσα στο σπίτι και κοπανάει την πόρτα. Καλά να πάθει. Και μετά έγινε όλο αυτό το σκηνικό με τη μουσική που έβγαλε τα ηχεία στο μπαλκόνι. Αυτά που λέτε, από τότε δεν έχει ξανακάνει κάτι άλλο. Κοιτάει βέβαια, ρίχνει βλέμματα. Εν τω μεταξύ έχει και αυτό σκυλί. Έχει σκυλί, ναι, βέβαια έχει σκυλί. Αλλά το δικό μας τον ενοχλεί. Αλλά επίτε σας είπα, εμείς την αφήνουμε και γαφίζει ακόμα πιο πολύ όταν περνάει, όταν βγαίνει έξω. Αυτά είχα να σας πω, αυτό είναι το πρώτο story time, θα σας πω κι άλλα, θα σκεφτώ τι άλλα θα σας πω, θα δω. Τέλος πάντων, αν σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε, έφυγε η Μπούμπης και δεν θα κάνω κλείσιμο με αυτή, μόνος μου θα κάνω. Μονάδα, ας γίνω λεοπάρδαλη. Έγινα, λεοπάρδαλη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe και πατήστε το καμπανάκι για νέες ειδοποιήσεις. Και ακολουθήστε με στα social media. Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter και έρχονται και διαγωνισμοί. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας, παιδιά, φιλιά πολλά. Τσούς!